με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μιχάλη Σμιλιώτη. Άλλη μια χρονιά, παρόλο ότι η ομάδα έχει αλλάξει στόχους, έχει φέρει παίκτες μεγάλης αξίας, το οικογενειακό κλίμα παραμένει. Δύο λόγια για αυτή την οικογενειακή κοπή πίδαση του Αρκαδικού. Ναι, για άλλη μια χρονιά συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και η λογική της ομάδας δεν αλλάζει. Πάντα σε οικογενειακά πλαίσια κόψαμε την πίτα μας για το καλό του χρόνου και με την ευκαιρία για άλλη μια φορά θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες υγεία και επιτυχίες και επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει όλοι. Κατά τη διάρκεια της πίτας κάνατε μια αναφορά ότι δεν ξεχνάτε αυτούς που σας στηρίζουν. Πείτε μας λίγο για αυτό το σχόλιο σας. Κοιτάξτε να δείτε. Στα δύσκολα φαινόμαστε όλοι. Εννοούσα ότι φέτος έχουν έρθει στην ομάδα μας κάποια παιδιά που έχουν αφήσει τα διαπιστευτήριά τους στο χώρο του μπάσκετ. Μας βοήθησαν και πιστεύω ότι του χρόνου όλα πάρα καλά και η ομάδα παίξει στην Α1. Πολλά παιδιά από αυτά θα είναι και του χρόνου στην Α1. Διακαής πόθος για σας η παρουσία του Αρκαδικού στην Α1. Μέχρι και πολύ πριν λίγους μήνες μπορεί να ήταν και λίγο μακρινό αυτό το όνειρο. Πλέον τώρα ο Αρκαδικός κρατάει στα χέρια του σε σημαντικό βαθμό ένα τέτοιο στόχο. Είναι εφικτός δηλαδή. Θα ήθελα ένα σχόλιο αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι διακαής πόθος. Απλά πιστεύω ότι φέτος η ομάδα είναι στελεχωμένη με πιο έμπειρους παίκτες, πιο έμπειρα παιδιά που έχουν εμπειρία από την Α1 και από την Α2. Έχουν πετύχει στόχους με άλλες ομάδες που έχουν συμμετάσχει και με τη λογική αυτή και εκτός των άλλων δηλαδή έχουμε κάνει και εμείς προσπάθεια εξωαγωνιστική και θεωρώ δηλαδή πιο οργανωμένη την ομάδα σε όλες τις απόψεις και γι' αυτό πιστεύουμε και έχουμε θέσει υψηλότερους στόχους. Ελπίζω αν έχουμε και λίγο τύχη να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα η ομάδα όπως ξέρετε συνεχίζει την προσπάθειά της και στα τμήματα υποδομής. Ήδη έχουμε κάποια παιδιά που στελεχώνουν και την αντρική ομάδα και θα υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το αποτέλεσμα της φετινής πορείας αν δεν υπάρχει και αυτό. Κύριε Γαστρίτη, για άλλη μια χρονιά, μια οικογενειακή κοπή πίτας για τον Αρκαδικό, παρόλο τα ηχηρά ονόματα που έχουν έρθει στην ομάδα και παρόλο τους στόχους που έχουν αλλάξει πλέον για την ομάδα. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το οικογενειακό κλίμα της ομάδας. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Με την ευκαιρία με την κοπή της πίδας μας, με την ευκαιρία της κοπής της πίδας να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, φυσικά στους αθλητές μας, σε όλη την οικογένεια του Αρκαδικού και υγεία σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Από εκεί και έπειτα μια πολύ όμορφη βραδιά απόψε, όπως είπατε πολύ σωστά σε οικογενειακό κλίμα. Νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας του Αρκαδικού όλα τα τελευταία χρόνια. Μια ευχάριστη βραδιά, μια ευχάριστη παρένθεση από τις προπονήσεις μας, στις οποίες επιστρέφουμε από αύριο φυσικά, εν ώψη του δύσκολου αγώνα του Σαββάτου. Μας δώσατε πάσα να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η βαθμολογική θέση αλλά και τα ονόματα των παιδιών των δύο ομάδων μιλάνε από μόνα τους. Είναι ένα ντέρμπι ομάδων που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Αν και νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας, ένα παιχνίδι στην έδρα μας που θέλουμε πάση θυσία να κερδίσουμε. Στόχος μας είναι να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να πετύχουμε το στόχο μας. Στην αρχή του πρωταθλήματος ήσασταν και η πιο καινούργια ομάδα με την έννοια ότι είχατε τα περισσότερα καινούργια πρόσωπα σε σχέση με κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να σας δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες στον πρώτο γύρο. Αυτή τη φορά όμως έχουν περάσει 13, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 13 αγώνες. Ο Αρκαδικός δείχνει μεγαλύτερη ομοιογένεια, το δείχνει και στο γήπεδο. Πόσο και βέβαια σε συνδυασμό με το καλό κλίμα, πόσο μεγάλη όθηση μπορεί να δώσει αυτό για τη συνέχεια, πάντα σε συνδυασμό με χαμηλούς τόνους και πολύ σκληρή δουλειά στο γήπεδο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε εκφράσει ακόμα και μετά από δύσκολα παιχνίδια και αποτελέσματα που είχαμε, ότι έχουμε τρομερά μεγάλη εμπιστοσύνη τόσο στην ομάδα όσο συνολικά όσο και στα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί χαρακτήρες και εκτός και εντός γηπέδου. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, η ομάδα προπονείται σωστά και όπως πρέπει επί καθημερινής βάσεως, οπότε λογικά και κάποια στιγμή θα φτάναμε στο επίπεδο να πιάσουμε τα αγωνιστικά μας στάνταρ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, όπως είπαμε, έχει ένα γύρο ακόμα, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, πιστοί στη δουλειά μας και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Μαζί μας ο έφορος της ομάδας, ο κύριος Παγκράτης. Κύριε Παγκράτη, για άλλη μια χρονιά το οικογενειακό κλίμα της ομάδας φαίνεται από την οικογενειακή, μπορούμε να πούμε, κοπή πίτας. Δύο λόγια για αυτή τη γιορτή, ας πούμε, της ομάδας. Ωραία. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλη την ομάδα, σε όλο τον κόσμο και σε οικογενειακό κλίμα μέσα κόψαμε μια πίτα ακόμα για άλλη μια χρονιά με διαφορετικούς στόχους φέτος. Ο στόχος μας είναι στην Α1 και εύχομαι να πραγματοποιηθεί μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί φέτος η Α2 είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ως στιγμής είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Και εύχομαι να έχουμε υγεία και να πάμε καλά. Ξεκίνημα δεύτερου γύρου, ένα σημαντικό ντέρμπι μπορούμε να πούμε με την ομάδα της Λευκάδας. Δύο λόγια για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι που είναι στην Τρίπολη το ερχόμενο Σάββατο. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι μια ομάδα πολύ καλή, έχει ενισχυθεί και είχαμε την τύχη, γιατί παίξαμε την πρώτη αγωνιστική και κερδίσαμε, ενώ είχε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ και πρέπει να κάνουμε το 2-0. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή τη νίκη για να έχουμε το αβαντάζ για την πορεία, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ως έφορος της ομάδας δεν μιλάς σχεδόν ποτέ, το αποφεύγεις, αλλά ζεις καθημερινά αυτή την παρέα, αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Πόσο πιστεύεις αυτά τα παιδιά, βλέποντας τα καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ σχεδόν, μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπος που μιλάω μπροστά στις κάμερες. Είμαι κάθε μέρα με τα παιδιά, είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα παιδιά. Μ' αρέσει να δουλεύουμε έτσι και δουλεύω μαζί τους και είναι μια οικογένεια, είναι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, γιατί είμαι πολλά χρόνια σε αυτήν την ομάδα, σε αυτό το πόστο και αυτή η ομάδα έχει μέταλλο, είναι οικογένεια και γουστάρουν πάρα πολύ, γουστάρουν τον πρωταθλητισμό. Είναι παιδιά που έχουν έρθει από άλλες κατηγορίες και προσπαθούν να ζήσουν και την Α2, να προσαρμοστούν σε αυτή την κατηγορία και το ζουν πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και πιστεύω ότι στο τέλος θα ανταμυφθούν όλοι οι κόποι αυτοί που κάνουμε όλοι μαζί. Ευχόμαστε να είμαστε εδώ και να μιλάμε για την πορεία στην Α1 κατηγορία. Ναι, το εύχομαι και εγώ και πιστεύω ότι θέλει ένα-ένα μάτς και υγεία. Υγεία να έχουν οι παίχτες και όλοι μας και να το δουλεύουμε το κάθε μάτς ένα-ένα. Ένα-ένα και θα έρθει αυτό που θέλουμε, το επιθυμητό αποτέλεσμα.